συνεργασία με τον Ολυμπιακό και η πρώτη εικόνα νομίζω που έχουμε όλοι μας είναι ότι είσαι πάρα πολύ άνετος. Δηλαδή μοιάζει σαν να είσαι εδώ δεύτερη και τρίτη χρονιά για την ομάδα. Κάνουμε λάθος πρώτα απ' όλα ή όντως έχεις πολύ γρήγορα μπει στο κλίμα? Σίγουρα με έχουν βοηθήσει όλα τα παιδιά εδώ. Κάποιους τους ξέρω, κάποιοι με έκαναν να νιώσω σαν να είμαι αρκετά χρόνια στην ομάδα και έτσι με έχει βοηθήσει στο να δείχνω πιο άνετος. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια μεγάλη οικογένεια εδώ και μου το δείξαν από την πρώτη στιγμή. Η πρόκληση του πρωταθλητισμού σε φοβίζει? Όχι, δεν με φοβίζει. Αν με φόβιζε δεν θα το έκανα. Το να είμαι στον Ολυμπιακό σίγουρα είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Και σίγουρα θέλω να μπορέσω να καθιερωθώ κάποια στιγμή και να βοηθήσω κι εγώ την ομάδα. Η πρώτη σου εικόνα από τον Ολυμπιακό είναι στο Ρέντι, τον Απρίλιο, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου έκανε εντύπωση? Είπες, εδώ φαίνεται η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Πανιόνιο που ήμουν πριν. Όλα σχεδόν. Είδα τα πάντα ήταν διαφορετικά. Ο τρόπος της δουλειάς. Είσαι συγκεντρωμένος μόνο εκεί. Από τη στιγμή που πατάς μέσα στο γήπεδο και γενικά μέσα στον χώρο εκείνον, το μυαλό σου είναι μόνο στο να, το να έχεις το μυαλό σου να δουλεύεις. Στον Πανιόνιο δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, αλλά από τη στιγμή που ήρθα στον Ολυμπιακό, το μυαλό μου είναι στο να δουλεύω και να μπορώ να βελτιώνομαι για να μπορέσω να παίξω. Πώς κύλησε για σένα περσινή χρονιά που ήξερε ότι είσαι παίκτης του Ολυμπιακού, κλείσει ουσιαστικά, είχε την ουσιαστική του Ολυμπιακού από πέρσι το καλοκαίρι και είχε μπροστά σου μια χρονιά στον Πανιόνιο και βεβαίως την προσμονή να έρθει η φετινή χρονιά έτσι, για να έρθει στον Ολυμπιακό. Τι σκέψεις, πώς ήταν για σένα εκείνη η χρονιά, γιατί φαντάζομαι ήταν λίγο περίεργη, λίγο δύσκολη, λίγο επικίνδυνη πολλές φορές. Ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο, χτύπαγε σε κάποιο παιχνίδι, οτιδήποτε. Δεν το σκέφτηκα το να χτυπήσω. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο στην ομάδα που ήμουνα, αλλά με ένα σκοπό να έρθω πιο έτοιμο στον Ολυμπιακό. Προσπαθούσα κάθε μέρα, δούλευα όσο περισσότερο μπορούσα για να μπορέσω να είμαι έτοιμος στην προετοιμασία πρώτα απ' όλα και να κάνω το βήμα παραπάνω. Η χρονιά ήταν δύσκολη, αλλά πιστεύω ότι τελείωσε καλά για τον Πανιόνιο. Εντάξει, ήταν η ομάδα που ανέδειξε σιγά σιγά και τους ευχαριστώ και τους ανθρώπους εκεί. Αλλά τώρα έχω ανοίξει μια καινούργια σελίδα στην καριέρα μου και πιστεύω ότι ο Πανιόνιος με βοήθησε για να έρθω εδώ. Ήρθες στον Ολυμπιακό ή ήρθες στον Ολυμπιακό για να παίξεις? Απλά στον Ολυμπιακό ή ήρθες στον Ολυμπιακό για να παίξεις? Ήρθες στον Ολυμπιακό για να παίξω. Όταν ξεκινούσες στον Ευρωπό, ήσουν 15-16 χρονών, από τότε ξεχώριζες. Περίμενες ποτέ ότι θα φτάνεις ως εδώ? Σίγουρα οι προπονητές σου θα σου λέγανε ότι φίλε είσαι για πολύ ψηλά. Εντάξει, τώρα σε ένα παιδί 15 χρονών είναι δύσκολο να σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα φτάσει να είναι στον Ολυμπιακό ή ακόμα και στον Πανιόνιο. Έβλεπα κάποιους στην τηλεόραση και έλεγα ότι το να είμαι μετά από λίγο καιρό συμπαίχτης δεν μου ήταν τόσο εύκολο. Αλλά εντάξει, όπως αλλάζουν τα πράγματα πρέπει να αλλάξεις εσύ σιγά σιγά. Τώρα ήταν κάποιο στάδιο από τον Ευρωπό στον Πανιόνιο, ήταν ένα στάδιο δύσκολο, αλλά προσπάθησα να τα καταφέρω. Έτσι είναι από τον Πανιόνιο τώρα στον Ολυμπιακό. Αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα. Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι είσαι στον Ολυμπιακό ή ακόμα τσιμπιέσαι? Λες αν είναι πραγματικότητα ή όνειρο αυτό που λέω? Να σου πω την αλήθεια, το συνειδητοποιώ σιγά σιγά γιατί με έχουν βοηθήσει πολύ εδώ οι άνθρωποι στο να το συνειδητοποιώ. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπορέσω να δείξω κάποια πράγματα που πρέπει. Πώς είναι να κάνεις προετοιμασία τώρα, από όσο ξέρω, ήσουν ο Μπαρτσελόνα, είσαι ο Μπαρτσελόνα, ναι, ναι. Από πιτσιρικάς. Αυτή τη στιγμή έχει συμπαίκτη τον Αμπιντάλ, έχει συμπαίκτη τον Σαβιόλα. Δύο παιδιά που τα βλέπεις στην τηλεόραση. Πώς το ζεις όλο αυτό? Ακόμα και με φίλους μου τους λέω ότι δεν γίνεται, λέω, να είμαι συμπαίκτη. Ότι ακόμα είναι τεράστιοι παίκτες. Έχουν καταρτήσει Champions League και το να είσαι συμπαίκτη σίγουρα είναι ένα κίνητρο το να μπορώ να κερδίζω πράγματα από αυτούς τους παίχτες. Τους βλέπω, σίγουρα τους θαυμάζω και τους δύο και όσους είναι εδώ, αλλά προσπαθώ να κερδίζω πράγματα κάθε μέρα από αυτούς. Από τον τρόπο που συμπεριφέρονται και που είναι μέσα στο γήπεδο. Συμπεριφέρονται και μέσα στο γήπεδο. Σε σένα προσωπικά έχουν πει κάτι τα δύο αυτά παιδιά? Όχι, εντάξει, δεν έχουμε κάποια τέτοιο, αλλά είναι κοντά σε όλους μας. Καιρό πριν να αποφασίσεις να ανακοινωθεί μεταγραφή σου, μίλαγες με τον Σάμαρη, με τον άλλα τα παιδιά που είχες στεκλέψει τον Πανιόνιο. Τι σου έλεγαν για τον Ολυμπιακό? Τα καλύτερα, μου έχουν πει όλοι. Τα καλύτερα. Και ο Ανδρέας και ο
Γιάννη. Εγώ στον αποδητήριο, όπω γίνεται σύντομα στον Ελλάδα. Όχι, όχι, δεν φοβήθηκα καθόλου. Γιατί όπω είπα και ο Ανδρέα και ο Γιάννη και ο Δημήτρη Σιώβα μου έχουν πει τα καλύτερα για την ομάδα και με έχουν βοηθήσει στο να μπω άμεσα στο κλίμα. Γενικότερα έγινε ένα σύριαλ με την μεταγραφή σου. Υπήρξαν πολλέ ομάδε που σε θέλανε ταυτόχρονα. Ήταν το καλοκαίρι που θα έκανε την επιλογή σου. Εν τέλει, ήταν αυτό που σε έκανε να αποφασίσει για τον Ολυμπιακό. Και γενικότερα, τι έγινε στο μυαλό σου εκείνες τις μέρες? Κοιτάξτε, αποφάσισα κατευθείαν ότι θα πάω στον Ολυμπιακό. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και όπως είπα και πριν, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Από τη στιγμή ήταν ότι θα έρθω στον Ολυμπιακό. Η απόφασή μου. Πόσο σε βοηθάει και ψυχολογικά το γεγονός ότι έρχεται σε μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, έτσι, καμία σχέση με τις προηγούμενες ομάδες. Αλλά σε αυτή την ομάδα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σχεδόν, όχι σχεδόν, κάθε χρόνο ποδοσφαιριστές που όπως εσύ ήρθαν από ομάδες με μικρότερο ανταγωνισμό από μικρές ομάδες. Όπως ο Σάμαρης, όπως ο Σιώβας, όπως ο Μανολάς, όπως ο Μανιάτης και μπήκαν κατευθείαν στην ομάδα. Μπήκαν και παίξαν κατευθείαν. Αυτό πώς σε βοηθάει, γιατί παλιότερα, θα ήταν πολύ πιο μικρός βέβαια, αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο για έναν Έλληνα νέο ποδοσφαιριστή να παίξει στον Ολυμπιακό. Έστω κατευθείαν. Και μου δίνει ένα κίνητρο το ότι παίζουν, ότι καθιερώνονται Έλληνες από πιο μικρές ομάδες. Τώρα εγώ στο μυαλό μου έχω το να δουλέψω όσο σκληρότερα μπορώ για να μπορέσω κι εγώ να ανταπεξέλθω και να παίξω στον Ολυμπιακό. Έτσι το βλέπω, όπως παίξανε ο Ανδρέας, ο Μανιάτης, όπως όλα τα παιδιά. Κάνοντας μια χρονογραφία τον Δημήτρη Κολόμπο, τι θα έλεγες, ότι είσαι ένας παίκτης που... Που προσπαθώ, θέλω να προσπαθήσω για το καλύτερο, για την ομάδα μου και να δίνω πάντα τον καλύτερο με αυτό. Έτσι, εσύ τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσεις στον παιχνίδι? Κοιτάξτε, είμαι 21 χρονών, σίγουρα πρέπει να βελτιώσω πολλά πράγματα ακόμα. Τώρα, μέρα με τη μέρα, προσπαθώ να βελτιώνω πράγματα, τακτικά και παιχτικά, τα πάντα πιστεύω ότι θέλουν όλα βελτίωση. Δεν πιστεύω ότι 21 χρονών μπορείς να πεις ότι έχω κάτι. Έχουμε δει να πέσει και στα άκρα και δεξιά και αριστερά και πίσω από το επιθετικό. Εντάξει, είναι πολύ τετριμένη η ερώτηση που σου κάνω, αλλά εσύ που νιώθεις πιο άνετα ότι παίζεις, ξέχωρα από το ότι όπως σου πει ο προπονητής του είναι αυτονόητο, έτσι? Κοιτάξτε, επειδή φέτος έπαιξα στον Πανιόνιο και στην άκρη και πίσω από το φόρ. Δεν έχω μεγάλο θέμα στο που θα παίζω, επειδή έχω μάθει και έχω συνηθίσει τώρα να παίζω και στην άκρη και τέτοιο. Είναι ανάλογα τέτοιο. Εντάξει, στην άκρη έχω παίξει περισσότερα μάτς. Μια μου αρέσει σίγουρα περισσότερο, αλλά και στον άξονα δεν έχω θέμα. Ποια είναι η εικόνα που σου βγάζει ο Μίτσελ? Ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Πιστεύει. Τι είναι αυτό που βλέπεις και σου αρέσει πάνω? Τον τρόπο προπόνησης, τον τρόπο που σας μιλάει? Ναι, ναι, είναι πολύ κοντά σου ο ποδοσφαιριστή. Μας δίνει συνέχεια συμβουλές τι πρέπει να βελτιώνουμε και φαίνεται ένας πολύ καλός προπονητής και ότι θέλει να σε βοηθήσει. Θέλει να μάθεις πράγματα από αυτόν. Το δικό σου όνειρο. Τελειώνει η χρονιά. Πάμε το καλοκαίρι του 2005. Θα σε ευχαριστήσεις με τι? Προσωπικά για σένα. Το να μπορέσω να καθιερωθώ στην ομάδα, να παίξω στον Ολυμπιακό και να κατακτήσω πράγματα μαζί με την ομάδα. Και σίγουρα και κάποια στιγμή να είμαι στην Εθνική. Υπάρχει κάποια τάκα, έτσι, κάποια κουβέντα από τον Μίτσελ που σου έχει μείνει χαραγμένη? Σίγουρα είπες προηγουμένως ότι σε έχει συμβουλέψει ή σου έχει πει κάποια? Εντάξει, ανάλογα με το τι πρέπει να κάνω στη θέση μου. Σίγουρα τα πάντα μου μένουν, τα πάντα. Ό,τι μου λέει το κρατάω γιατί πρέπει να το βρω, θα το βρω μπροστά μου σίγουρα. Champions League στο μυαλό σου? Από τη στιγμή που έχω έρθει στον Ολυμπιακό, σίγουρα και το Champions League στο μυαλό μου. Είναι ένα όνειρο και αυτό να μπορέσω να παίξω εκεί. Αλλά σκέφτομαι βήμα-βήμα. Είχες περάσει κάποια δύσκολη περίοδο προσωπικά. Αυτό πόσο σε επηρέασε ή πόσο σε δυναμώσε? Κοιτάξτε, το να χάνεις κάποιον δικό σου άνθρωπο είναι
τώρα πώς να το πω, είναι δύσκολο. Σίγουρα με επηρέασε, αλλά πιστεύω ότι μου δίνει δύναμη πολύ από εκεί που είναι και σίγουρα θέλω να καταφέρω και πράγματα για εκείνον. Δημήτρη, βγάζεις δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα, δεν σε ξέρουμε βέβαια σου καλά. Ένα πολύ ήρεμο παιδί εκτός αγωνιστικών χωρών και ένα παιδί με πολύ ποδοσφαιρικό θράσος όταν μπαίνει στο γήπεδο. Είναι όντως έτσι τα πράγματα, δηλαδή αυτό που βλέπουμε αυτό είσαι. Ναι, έξω προσπαθώ να είμαι όσο πιο ήρεμος μπορώ και δεν έχω κάποιο τέτοιο. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνω στο γήπεδο πρέπει να δείχνω άλλο πρόσωπο. Ότι η ομάδα μπορεί να βασίζεται σε μένα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι έχω θράσος σε αυτά. Πρότυπο ποιο είχες? Σαν πως. Αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Μέση. Σαν πως. Φαντάζομαι και αγαπημένο στο γήπεδο το καπνού αυτό, θα θέλω να το σκεφτείς. Εντάξει, σίγουρα. Κάποιο άλλο? Τώρα τι να σας πω, σίγουρα πολλά γήπεδα είναι που θα ήθελα να πάω. Αλλά σαν πρότυπο είναι το καπνού να παίξω. Αν και 21 σε τόνι από αυτό που πες πριν, πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να στρίχνει πάνω σου? Ότι όταν θα μπεις μέσα θα μπορείς να πεις ότι, όχι να, να το πεις, να το δείξεις ότι μπορεί να στηρίχνετε πάνω μου? Ναι, ναι, πιστεύω στις δυνατότητες μου και πιστεύω ότι μπορεί να στηριχτούν πάνω μου. Πιστεύω ότι μπορώ να δείξω ότι μπορεί να στηριχτεί η ομάδα πάνω μου. Δεν αισθάνεσαι ένα βάρος όταν ανέλαβε αυτό το σήμα? Εννοείται. Με δεδομένο ότι πριν στον Πανιόνιο ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εννοείται πως αισθάνομαι ένα βάρος, αλλά πιστεύω ότι θα προσπαθήσω να το σηκώσω. Ότι με τη δουλειά ότι θα το σηκώσω το βάρος αυτό. Αντέχεις τις δυσκολίες, αντέχεις τα βάρη? Ναι, ναι, πιστεύω. Τα δύσκολα πώς θα αντιμετωπίζεις? Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είναι όλα ωραία. Σίγουρα. Και στη ζωή. Και επειδή μου έχουν έρθει κάποιες δυσκολίες, πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω.